Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνυπογράφει την πρόταση της πιστείας και νομίζω ότι πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία και να κάνουμε τις επόμενες 2-3 μέρες δημιουργικής συζήτησης, χωρίς ανακρίβειες και οξύτητες οι οποίες δεν θα μπορέσουν να δώσουν την ευκαιρία στο λαό να βγάλει συμπεράσματα. Άκουσα τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να λέει επί της πρότασης που καταθέσαμε κάτι το οποίο είναι απολύτως ακραίο. Σε καμία λοιπόν χώρα του ΟΑΣΕ δεν διεξάγονται εκλογές χωρίς την παρουσία διεθνών παρατηρητών. Παίρνω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, μόνο και μόνο για να καταθέσω την έκθεση των παρατηρητών σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές. Ποια έκθεση? Την έκθεση των παρατηρητών του ΟΑΣΕ. Για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να συστήσω και στους βουλευτές της πλειοψηφίας να ρίξουν μια ματιά, διότι σε αυτή την έκθεση γίνεται λόγος για τα εξής ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί. Τα δικαιώματα των αναπήρων και την πρόσβασή τους στα εκλογικά κέντρα. Την ισότιμη πρόσβαση και την εκλογιμότητα των γυναικών. Την ανεξαρτησία της δημόσιας τηλεόρασης. Τη διαφάνεια στα δάνεια των κομμάτων, κύριε Βορύδη. Κάποτε ήσασταν και σε ένα κόμμα το οποίο είχε στην αιχμή του δόρατος της δημόσιας κριτικής του τη δανειοδότηση της Νέας Δημοκρατίας. Τη διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία λέει η έκθεση των διεθνών παρατηρητών ότι ενδέχεται να συνδέεται με αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις. Και βεβαίως τις αγωγές κατά δημοσιογράφων οι οποίες έχουν εκδικητικό χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Πρόεδρε, την καταθέτουμε βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Πρόεδρε, ότι εδώ είμαστε ενώπιον μιας νέας πολιτικής συνθήκης. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει πώς να την αντιμετωπίσει. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να συστήσω να αποφεύγονται οι ακρότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.